πιο λαμπρές γιορτές ήταν τα πανηγύρια που είχαμε στις εκκλησίες μας, στους πολιούχους μας Αγίους, όπως εχθές και ο Άγιος Παντελεήμονας, και άλλη μεγάλη γιορτή που γιόρταζε όλο το χωριό και όλη η πόλη ήταν όταν υπήρχε κάποιος γάμος. Ένας γάμος που ένωναν τη ζωή δύο ανθρώπων. Γιατί μέσα από το γάμο θα είχαμε σίγουρα ένα νέο ζευγάρι, ένα νέο σπίτι που θα δημιουργούσε και θα προσπαθούσε να φτιάξει τη δική του οικογένεια με τα παιδιά που είναι η χαρά, αλλά και με την εργατικότητά τους να χτίσουν το σπιτικό τους και να υπάρχει συνέχεια σε αυτόν τον τόπο, στον ελληνικό τόπο. Και εμείς στην Κύπρο το γιορτάζαμε λαμπρά. Και βλέποντας εδώ σήμερα που κάναμε πρόβες με τα παιδιά πάνω στο ξενοδοχείο που μένουμε, είδαμε ότι αρκετά πράγματα μοιάζουν. Υπήρχε το θέμα τιμής και αξιοπρέπειας για τον άντρα, αλλά και για την κοπέλα. Όταν εκτίθεται μια κοπέλα στην τότε εποχή των παππούδων μας, ο άντρας ήταν υπεύθυνος να δώσει, να αποκαταστήσει την κοπέλα την τιμή της με το γάμο, με την υπόσχεση γάμου. Και αυτό γινόταν. Στην Κύπρο, ο χώρος συνέβρεσης των νέων ήταν στη Βρύση, στη Βρύση την κεντρική του χωριού, γιατί δεν υπήρχε ίδρυυση για να παίρνουν νερό, να πίνουν και να κάνουν τις δουλειές τους στο σπίτι. Έτσι οι κοπέλες συνέχεια πήγαιναν και ερχόντουσαν στα σπίτια τους και στη Βρύση για να κουβαλήσουν νερό. Οι νέοι της εποχής, τα βοσκαρέθκια αλλά και οι οργοί, συνήθως έδιναν γύρω της Βρύσης, πρώτα για να ξεδιψάσουν αλλά και μετά να δουν τις κοπέλες και να επιλέξει ίσως ο καθένας την καλή του, αυτή που θα φανταζόταν να κάνει γυναίκα του για να χτίσει το σπιτικό του. Συνήθως στις Βρύση γίνονταν διάφορα ατυχήματα εκεί που ευνηδίαζαν οι άντρες με την παρουσία τους, και οι χαμηλοβλεπούσες γυναίκες θύμωναν, γιατί όταν η στάμνα έσπαγε ή όταν τους έβλεπε κανένας να γλυκό αλληλοβλέπονται, τότε υπήρχε το θέμα τιμής της κοπέλας και ο άντρας με το δικό του τρόπο προσπαθούσε να υποσχεθεί και να αποκαταστήσει την τιμή της κοπέλας. Σήμερα εμείς θα ξεκινήσουμε εδώ με τα γεγονότα αυτά που σας είπα, που γίνονταν γύρω από τη Βρύση, και μετά θα μεταβούμε στη Φλόρινα για να μας πούν πώς ξεκινούσε το ειδήλιο περίπου του γάμου. Αυτά θα τα δείτε περισσότερο με τραγούδι και χορό και με λιγότερα λόγια. Λοιπόν, θέλουμε να μείνετε μαζί μας μέχρι το τέλος, και στο τέλος θα δείτε κάτι που θα προσπαθήσω να δώσω εγώ στους νεόνυφους, ευχές με τον δικό μου τρόπο, παρόλο που εξομολογούμε, Πάτερ, ότι έχει 2 χρόνια να χορέψω σε παράσταση, γιατί είχα ένα σοβαρό ατύχημα με τα πόδια μου και είμαι χειρισμένος. Όμως σήμερα εδώ θα προσπαθήσω να είμαι σωστός και να ευχηθώ ότι θα τα καταφέρω να δώσω το καλύτερο μήνυμα στους νεόνυφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ειδήλιο που θα δείτε σήμερα, ο γάμος που θα δείτε σήμερα, είναι μεταξύ νιου ζευγαριού που είναι ο γαμπρός είναι Κύπριος και η νύφη είναι Φλωρινιώτισσα. Επειδή όταν ήρθαμε εδώ να υπογράψουμε πέρσι τον Αύγουστο, ο γαμπρός ήταν μαζί μας και
εγλυκοκοίταξε την νυφή, ήρθαμε να αποκαταστήσουμε το όνομα της. Γι' αυτό κρατούμε τον λόγο μας, κρατούμε τις υποσχέσεις μας και συνεχίζουμε να είμαστε αυτοί οι άντρες με μπέσα και με παράδοση. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπόσχεση της κοπέλας ότι το σπάσιμο της κούζας θα ήξερε ότι θα φέρει προβλήματα στο σπίτι και με το σπάσιμο υποσχέθηκε ότι θα πάει στη μάνα της να τη ζητήσει.
αλλά σημαντικό ρόλο σε αυτά τα ειδήλια και σε αυτούς τους γάμους έπαιζαν οι προξενήτρες, οι οποίες μπορούσαν να πούν καλά λόγια για το κοπέλι και την κοπέλα και να πείσουν τους γονείς, τους πλούσιους ή φτωχούς της νύφης, αλλά το ίδιο και στους γονείς του γαμπρού, ότι αυτή η πράξη θα είναι η καλύτερη που έχουν να κάνουν, γιατί τα παιδιά αγαπιούνται, είναι καλά από καλή οικογένεια. Η προξενήτρα λοιπόν πιάνει εντολές από τον νέο να την κάνει, να την πείσει ότι θέλει να παντρευτεί τη Μιλιά, αλλά στην περίπτωση τη δική μας τώρα την Παναγιώτα, για να ανοίξουν νέο σπιτικό. Η προξενήτρα λοιπόν είναι εδώ. Και να γίνω η προξενήτρα του χορκού μου, κατά Θεόν του τη δουλειά εν του σερκού μου. Βούρα πάνω, βούρα κάτω, μες στες στράτες, που την άκραν ένα κέψω, τσούλους ένα τους παντρέψω, πέρκι μου γάμο ψυχικών και στες σειράτες. Μεν έχετε καμιά δένια για πάντριες και για προξένια, γιατί πόδι ένα στήσω, κι όμως πουλώ να μεν αφήσω. Κι αν η μοίρα τους το γράφει, ούτε κούρασα στο ράφι. Κι αν η μοίρα τους το γράφει, ούτε κούρασα στο ράφι. Η προξενήτρα λοιπόν ανάλαβε τον ρόλο. Φυσικά ο γαμπρός έταξε ότι αν πετύχει αυτή η δουλειά θα της δώσει ένα σεβαστό ποσό για να αγοράσει καινούριο φουστάνι. Λοιπόν, από πλευράς Φλόρινας λοιπόν θα μας τα πει ο παρουσιαστής μας. Η γιορτή του γάμου είναι το ελιξίριο της ζωής. Στον κύκλο της ιδιωτικής ζωής πρέπει να λογαριάζει κανείς και τα έθιμα του γάμου, τα τραγούδια και τους χορούς που χορεύονται στις διάφορες φάσεις αυτού του μοναδικού γεγονότος στην πορεία της ζωής των μελών μιας παραδοσιακής κοινότητας. Είναι διαβατήριες τελετές πολύ σημαντικές που οριοθετούν το τέλος ενός τρόπου ζωής και τη μετάβαση σε έναν άλλο, όπως επίσης και την ένταξη ενός νέου ζευγαριού στην ομάδα των ενήλικων. Ο γάμος είναι το πανηγύρι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ένα αυθόρμητο ξέσπασμα ζωής και ανθρώπινης επαφής. Επειδή είναι αξία ζωής, είναι αξία οικουμενική. Αγαπάμε τη γιορτή γιατί αγαπάμε τη ζωή. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μία γιορτή της παράδοσης, της ελληνικής χριστιανικής παράδοσης, που ανταμώνουν η Θεία Τελετουργία με την χαρά και το γλέντι, όλα αυτά είναι οι ρίζες μας. Πρόθεσή μας είναι να αναδειχθεί το λαμπρό χθες του παραδοσιακού τρόπου ζωής των Μακεδόνων και των αδελφών μας Κυπρίων, σε μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές της ζωής μας στο γάμο. Οι λυγιστές λοιπόν, με τη βοήθεια του λαογραφικού ομίλου Ακρίτες Γερίου, θα παρουσιάσουμε την αναβίωση μερικών στιγμών του παραδοσιακού γάμου.
Λοιπόν, φαίνεται ότι η προξενήτρα έκαμε καλά τη δουλειά τους. Τη δουλειά της. Έπεισε και τις δύο οικογένειες ότι αυτός ο γάμος πρέπει να γίνει. Και είπε ότι θα ζουν τα παιδιά στην Κύπρο, αλλά θα έρχονται Ιούλιο-Αύγουστο μαζί με τον Αργύρη για να περνούν ευχάριστα, για να μην, που έχει δροσιά εδώ, και να μην είναι στους 42 βαθμούς της Κύπρου. Λοιπόν, η προετοιμασία στο χωριό, στα σπίτια των νεών η φως συνεχίζεται, αλλά και η χαρά των νέων που θα πάνε σε ένα νέο γεγονός, στο γάμο, τους χαροποιεί. Γι' αυτό μέσα από τις δουλειές που κάνουν, τραγουδούν και χορεύουν μέχρι να φτάσει η πολυπόθητη ώρα του γάμου και της τελετής. Λοιπόν, μαέστρο, πάμε. Όπα, έλα, έτσι. Ενθουσιασμένοι γιατί θα πάνε στο γάμο του νέου ζευγαριού, που στην περίπτωση μας είναι, δεν ήταν η Μιλιά, αλλά είναι η Παναγιώτα από τη Φλόρινα και ο Νικοκλής από το Γέρι. Θα έχουμε, πάμε στο σπίτι τώρα, εκεί που είναι μαζεμένοι οι συγγενείς του γαμπρού, να δούμε πώς ετοιμάζουν τον γαμπρό για να τον παραδώσουν στην νύφη. Και μετά αμέσως θα πάμε στο σπίτι της νύφης για να δούμε τι γίνεται
και πώς προετοιμάζουν την νύφη για να την παραδώσουν στον γαμπρό. Πάμε, μαέστρο. Έλα.
Μπράβο!
Πάρτε και αυτά από εδώ. Και μετά από την προετοιμασία που έκαναν και οι συγγενείς της Νύφης για την Νύφη, που πραγματικά πιστεύουμε ότι μας δίνεται μια πολύ όμορφη κοπέλα να πάρουμε στην Κύπρο, θα αναχωρήσουν για την εκκλησία. Πάνε πομπή όλοι οι συγγενείς του Γαμπρού και ακολουθούν οι συγγενείς της Νύφης για να μετά από την εκκλησία να έρθουν εδώ να τους υποδεχτούμε και να ανάψει το γλέντι. Πάμε!